Η συντρόφισσα Διαμάντο Μανολάκου, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και υποψήφια Δήμαρχος Πειραιά. Δυνατά. Φίλοι και σύντροφοι, χιλιάδες συναντηθήκαμε πριν τρεις μήνες εδώ δίπλα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Σε κλίμα ενθουσιασμού, συγκίνησης και υπερηφάνειας, τιμώντας τα 100 χρόνια του κόμματός μας. Ναι, προχωράμε μπροστά. Δεν φοβόμαστε να συγκρουστούμε με τα δύσκολα. Και όπως θα καταλάβατε και από την ομιλία του σύντροφου γραμματέα, οι εκλογικές αναμετρήσεις, ειδικά στον Πειραιά, έχουν πολύ ιδιαίτερες απαιτήσεις. Το κεντρικό πρόβλημα δεν είναι ποιος πρώτος ή δεύτερος, άλλωστε στην ίδια όχθη περπατάνε. Αλλά αν θα αναδειχτεί μια ισχυρή δύναμη, ικανή να αντιταχτεί στα γιγαντιαία συμφέροντα που κυριαρχούν στον Πειραιά. Είναι αυτά που καταληστεύουν τους εργαζόμενους και αυταπασχολούμενους, που καταστρέφουν το περιβάλλον, τσαλαπατούν δικαιώματα και ανθρώπινες ζωές. Χρειάζεται λοιπόν ενίσχυση, ο πόλος που θα υπερασπίζεται και θα διεκδικεί τα συμφέροντα της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων, για να ζουν με βάση τις σύγχρονες ανάγκες τους και να κυκλοφορούν στον Πειραιά και όχι το κυκλοφοριακό με μόστρα το τραμ να είναι καθημερινό βάσανο. Φίλοι και σύντροφοι, είναι γνωστό και τα είπε ο γραμματέας ότι το κινέζικο κεφάλαιο χρησιμοποιεί τον Πειραιά ως πύλη εισόδου και για γρήγορη επέκταση και διείσδυσή του στην Ευρώπη για να αποκτήσει μεγαλύτερο μέρος των αγορών. Και στο διάβα του απορροφά ό,τι υπάρχει. Γι' αυτό υπάρχουν προσαρμογές ή και αντιδράσεις από το εμπορικό κεφάλαιο του Πειραιά, εφοπλιστές, επιχειρηματίες του τουρισμού, της ναυπηγοεπισκευής, σε ορισμένες επιλογές από το master plan της Κόσκο, όπως μολ ή ξενοδοχείο Γίγα στο Πόρτο Λεόνε. Γι' αυτό η επιλογή της κυβέρνησης με εργαλείο τη Διυπουργική Επιτροπή της ΕΣΑΛ ενέκρινε αυτές που ορίζονται υποχρεωτικές επενδύσεις, άλλες πάγωσε προεκλογικά με διάφορες δικαιολογίες, γιατί υπάρχουν λαϊκές αντιδράσεις και άλλες ενέκρινε. Επίσης, μεγάλος ο ανταγωνισμός υπά Κίνας, και οι Αμερικάνοι επιθυμούν να ανακόψουν την ανερχόμενη επέκταση των κινέζικων μονοπωλίων ακριβώς στην πύλη προς την Ευρώπη. Εκφράζονται λοιπόν έντονοι ανταγωνισμοί για τα ναυπηγεία της Ελευσίνας και Σκαραμαγκά, που έχουν και στρατιωτική σημασία για την ευρύτερη περιοχή, και γι' αυτό δεν εγκρίθηκε η δημιουργία ναυπηγείου ούτε εμπορευματικού κέντρου στο σχέδιο του κινέζικου μονοπωλίου. Εδώ είναι η αντίφαση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Από τη μια θέλει επενδύσεις και από την άλλη να μην εγκρίνει επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων. Τέτοιες αντιφάσεις θα συναντάμε όσο στο κέντρο προσοχής τους είναι οι ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων και οι μεταξύ τους ανταγωνισμοί και όχι οι ανάγκες του λαού. Ωστόσο, και αυτά που χαρακτηρίζονται υποχρεωτικά, όπως η επέκταση της κρουαζιέρας στο Μικρολίμανο, είναι σε βάρος ολόκληρης οικιστικής περιοχής, της Πειραϊκής, και δίκαια υπάρχουν αντιδράσεις από τους κατοίκους και μερικοί μιλάνε ακόμα και για ενταφιασμό του Πειραιά. Όλες αυτές οι εξελίξεις δικαιώνουν την αντίθεση του ΚΚΕ στην ιδιωτικοποίηση του λιμανιού και στο επενδυτικό σχέδιο της Κόσκο. Αφού
όλοι τους ομόφωνα συμφωνούν και εφαρμόζουν χτύπημα των εργασιακών δικαιωμάτων με εργολαβικές εταιρείες, ελαστικές μορφές εργασίας, εντατικοποίηση, καταστολή που αυξάνουν τα ατυχήματα στους χώρους δουλειάς. Γι' αυτό στα παζάρια μεταξύ τους οι εργαζόμενοι, η νεολαία, τα λαϊκά στρώματα δεν έχουν να υποφεληθούν τίποτα από την καπιταλιστική ανάπτυξη του λιμανιού. Θα ρωτήσει κανείς, μα αυτά αφορούν το Δήμο? Ναι, τον αφορούν. Γιατί η τοπική διοίκηση είναι το μακρύ χέρι της αντιλαϊκής κυβερνητικής πολιτικής δεμένη στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράδειγμα 38, ότι όλες οι κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ ιδιωτικοποίησαν κομμάτι-κομμάτι το λιμάνι σύμφωνα με τις διρεκτίβες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και συνολικά οι δημοτικές τους παρατάξεις παίρνουν θέση ποιον επιχειρηματικό όμιλο και οικονομικά συμφέροντα θα διαλέξουν και θα στηρίξουν σε βάρος των λαϊκών συμφερόντων και αναγκών. Αυτό έκαναν και συνεχίζουν κοινικά. Εξάλλου, οι νόμοι του Καποδίστρια, του Καλλικράτη, με το σημερινό Σιριζέικο Κλισθένη, συνδέονται μεταξύ τους και έχουν κοινό στόχο την πρόθεση νέων αναδιαρθρώσεων που θα εξασφαλίζουν τις ανάγκες της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Μάλιστα, προχτές, με κυβερνητική εγκύκλιο, απαιτούν από τους ΟΤΑ, τώρα προεκλογικά, να συγκρατήσουν δαπάνες και να αυξήσουν ίδια έσοδα. Δηλαδή, αύξηση φορολογίας για τα επόμενα 3 χρόνια, δεσμεύοντας και ευθυγραμμίζοντας τις νέες διοικήσεις που θα εκλεγούν στο μεσοπρόθεσμο και το τρίτο μνημόνιο. Η λέξη ντροπή είναι φτωχή. Καθόλου τυχαία, λοιπόν, που η σημερινή Δημοτική Αρχή, που στηρίζεται από πολιτικές δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και μέρος της Νέας Δημοκρατίας και δηλώνει και υπερκομματικός, αλλά και ο εκπρόσωπος της Δημοτικής Παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν σύμπνοια τις επενδύσεις των επιχειρηματικών ομίλων, εξυπηρετώντας τα κέρδη της ντόπιας ολιγαρχίας και όχι μόνο. Ιεραρχούν και επιλέγουν ό,τι έχει ανάγκη το κεφάλαιο σε βάρος των καθημερινών αναγκών του πειραϊκού λαού στις λαϊκές γειτονιές μας. Δείτε, με το μετρό δεν έφτασε μέχρι τα 2 μεγάλα νοσοκομεία, που είναι και η πολυπληθέστερη περιοχή, αλλά μόνο μέχρι το λιμάνι. Τα κονδύλια κατευθύνονται για τις υποδομές και ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, όχι όμως για τα σχολεία, που αντί για προστασία και ασφάλεια πέφτουν σοφάδες και αποτύχει δεν έχουμε ατυχήματα σε παιδιά. Ούτε για βρεφικούς σταθμούς που κλείνουν ως ακατάλληλοι. Ούτε για πρωτοβάθμια υγεία, ελεύθερους χώρους και αθλητικές εγκαταστάσεις που είναι λιγοστές, υποσιτίζονται και μπαίνουν και στο ΤΑΙΠΕΔ, ενώ τα ναρκωτικά κάνουν θράψη. Ούτε τοπικές συγκοινωνίες που χρειάζονται οι γειτονιές μας, ούτε υπαλλήλους να στελεχώσουν τις δημοτικές υπηρεσίες για εξυπηρέτηση των δημοτών, ούτε φωτισμό στις γειτονιές και συντήρηση δρόμων, όπως στα Μανιάτικα και στην Καστέλα. Αλλά και στην Παλιά Κοκκινιά και στα Καμίνια, μαζί με την ανεργία, τη φτώχεια και την εγκατάλειψη, βιώνουν και την αγωνία και το φόβο σε κάθε νεροποντή, αφού τα αντιπλημμυρικά δεν είναι επιλέξιμα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, γιατί δεν αφήνουν επιχειρηματικά κέρδη. Ωστόσο, οι ιδιωτικοποίησεις στην καθαριότητα και στον ηλεκτροφωτισμό προχωράνε, γιατί αφήνουν κέρδη στον επιχειρηματία, χαρατσώνοντας το δημότη και υποβαθμίζοντας την παροχή των υπηρεσιών. Και συνεχίζουν προκλητικά, βάζοντας το ΤΑΙΠΕΔ, σχολεία, ελεύθερους χώρους, μέχρι την πλατεία Υποδαμίας, μέχρι το φιλέτο στα Βοτσαλάκια, με κτίσματα 1000 τετραγωνικών μέτρων με θέα τη θάλασσα. Ταξική πολιτική τους.
και ταυτόχρονα επιδοτούν το κινέζικο μονοπόλιο με 114 εκατομμύρια για την επέκταση της κρουαζιέρας από ευρωκοινοτικά προγράμματα της περιφέρειας, αλλά και τα δημοτικά τέλη παραμένουν από τα υψηλότερα στη χώρα. Την ίδια ώρα, ανεργία στη νεολαία που σπάει κόκαλα και τα μεροκάματα λιγοστεύουν. Να γιατί, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, η συντριπτική πλειοψηφία των τοπικών προβλημάτων είναι απόρρια της γενικής αντιλαϊκής αντεργατικής πολιτικής. Κρύβονται όμως πίσω από τη βιτρίνα του Πειραιά και τα σχέδια της κάθε πολιτικής δύναμης. Γιατί οι άλλες δυνάμεις δεν θεωρούν δικά τους αυτά τα προβλήματα και τα αποσιωπούν. Ή όταν τα πιάνουν, αναγκάζονται να το κάνουν κάτω από την πίεση και την πάλη που ασκούν οι εργαζόμενοι με τη στήριξη του ΚΚΕ. Διαφορετικά τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα. Οι άλλοι υποψήφοι δήμαρχοι όχι μόνο δεν έχουν στο κέντρο προσοχής τους αυτά τα ζητήματα, αλλά τα βλέπουν εχθρικά, όπως βλέπουν εχθρικά κάθε οργάνωση του αγώνα για αυτά. Να γιατί καλούμε σε συσπήρωση για έναν Πειραιά που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του λαού του. Να γιατί καλούμε τον εργατόκοσμο του Πειραιά να ρίξει κόκκινο σε όλες τις κάλπες τη σειρά για να είναι ενισχυμένος. Έτσι θα είναι ενισχυμένος ο πόλος της αντίστασης στην αντιλαϊκή πολιτική, για να εμποδίζουμε καλύτερα και πιο αποφασιστικά τα αντιλαϊκά μέτρα και να είναι δυνατό στήριγμα, δύναμη για τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα που θα παλεύει για την ανακούφιση και βελτίωση της ζωής των εργαζομένων, των ανέργων, των αυταπασχολούμενων, της νεολαίας, των συνταξιούχων. Η ισχυροποίηση του ΚΚΕ και της λαϊκής συσπήρωσης θα κάνει την πραγματική διαφορά υπέρ του λαού. Θα ανοίξει δρόμους για απαλλαγή από τα δεσμά των υπεριαλιστικών δολοφόνων και της καπιταλιστικής βαρβαρότητας και σαπίλας, για να δυναμώσει ο αγώνας για μια οργάνωση της οικονομίας, της παραγωγής, των υπηρεσιών, με το λαό να κάνει κουμάντο στον τόπο του. Και εδώ, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, έχουμε αγωνιστική παράδοση. Εδώ στον Πειραιά έγινε το πρώτο ιδρυτικό συνέδριο του κόμματός μας. Αλλά και μεγάλοι αγώνες των αυτεργατών, των λιμενεργατών, των εργατών μετάλλου. Αλλά και πρόσφατη, όπως του Συνδικάτου των Εργατών της Κόσκο. Η απεργία κράτησε 3 μέρες και ήταν καθολική. Γνώρισε την αλληλεγγύη και στήριξη του ταξικού κινήματος και των λαϊκών επιτροπών από τις γειτονιές μας, αλλά και τη σιωπή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τη Δημοτική Αρχή. Ναι, θα μείνει στην ιστορία του εργατικού κινήματος η οργάνωση του αγώνα και η σύγκρουση με το κινέζικο μονοπόλιο. Αγωνιστικά, λοιπόν, και με αισιοδοξία, περπατάμε για πιο ισχυρό ΚΚΕ και λαϊκή συσπήρωση παντού.